Καλησπέρα. Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης, καθώς συμπληρώνεται ένα έτος από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Την περιοχή επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός το πρωί και παρέστη στο ετήσιο μνημόσυνο για τα 102 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Είναι όμως σήμερα και μια ημέρα δράσης, την οποία περιμένουν οι συμπολίτες μας που έχασαν τους οικείους τους, που ακόμη υποφέρουν σοβαρά τραυματισμένοι από τη φωτιά ή που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης προέβη χθες στην ανακοίνωση συγκεκριμένων δράσεων για να σταθεί η πολιτεία δίπλα σε αυτούς τους συμπολίτες μας. Και τις δράσεις αυτές είναι η μόνη και πραγματική ένδειξη συμπάθειας και στήριξης σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ξεμπλοκάρει 31 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν εδώ και ένα χρόνο στον ειδικό λογαριασμό αρρωγής των πυρόπληκτων. Αυτό το ποσό θα κατευθυνθεί στα εξής. Πρώτον, οι συμπολίτες μας με βαριά εγκάβματα θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα, σε θεραπεία αλλά και σε κάθε άλλη ιατρική παροχή. Δεύτερον, οι πυρόπληκτοι στο Μάτι απαλλάσσονται για 5 χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ. Το μέτρο αφορά συνολικά 4.334 κατοίκους. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, για την αποκατάσταση και την ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή θα διατεθεί ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που χρονίζουν και την παροχή στήριξη στους πληγέντες, εκδίδεται σήμερα πράξη νομοθετικού περιεχομένου με 3 βασικά σημεία. Πρώτον, περιέχεται στην κεντρική διοίκηση η δυνατότητα παρέμβασης σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Αυτό θα επιτρέψει γρήγορες κινήσεις για δράσεις υψηλής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού. Με πρώτη, τον άμεσο καθορισμό ενός οικοπαίδου, στο οποίο έχει συγκεντρωθεί τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης. Δεύτερον, συγκροτείται ειδικός φορέας, μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με αποστολή την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του Ματιού, του Νέου Βουτζά και της Κινέτας. Στο φορέα αυτό θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι εθελοντές της τοπικής κοινωνίας, το Ελεκτικό Συνέδριο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Τρίτον, ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να χαράξει ένα νέο πρότυπο χωρικό σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή, ώστε να λυθούν προβλήματα δεκαετιών. Στόχος είναι να γίνει μέσα σε ένα χρόνο έργο που κανονικά θα χρειαζόταν μία πενταετία. Αναφορικά τώρα με τις προγραμματικές δηλώσεις και το κυβερνητικό έργο. Μετά την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, η κυβέρνηση έλαβε χθες ψήφο εμπιστοσύνης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή με όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα για την πατρίδα μας. Η εντολή του λαού στις 7 Ιουλίου υπήρξε σαφής. Να αλλάξουμε πορεία, ερχόμενη σε ρήξη με το παρελθόν. Προφανώς και οι ιδεολογικές διαφορές δεν καταργούνται. Μετατοπίζονται όμως τα σύνορά τους και πλέον το νέο όριο μεταξύ συντήρησης και προόδου είναι η ανάπτυξη. Με τη στασιμότητα τάσσονται κατεστημένα συμφέροντα που θέλουν να διατηρήσουν τα προνομιά τους στις νέες συνθήκες. Με την πρόοδο τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που θέλουν μια καλύτερη ζωή μέσα από επενδύσεις που φέρουν δουλειές, ισχυρή ανάπτυξη και τελικά μεγαλύτερο εισόδημα για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα κυβέρνηση θα μετρηθεί με τα προβλήματα. Αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία και αυτός είναι ο ρόλος της. Στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου, τα πρώτα νομοσχέδια που θα εισαχθούν στη Βουλή είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Αυτό περιλαμβάνει την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την επιλογή γενικών διευθυντών στην ιεραρχία με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, τη σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και μια σειρά από άλλες διατάξεις που θα κάνουν το κράτος πιο λειτουργικό, πιο επιτελικό. Θα κατεθεί στη Βουλή την Τετάρτη 24 Εβδόμου, θα εισαχθεί στην αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 25 Εβδόμου και θα ψηφιστεί έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου. Το δεύτερο νομοσχέδιο θα είναι το νομοσχέδιο με τις πρώτες άμεσες μειώσεις φόρων και συγκεκριμένα του ΕΝΦΙΑ για το 2019 κατά 22% μεσοσταθμικά και η βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων. Αυτό θα εισαχθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος την Παρασκευή 26 Εβδόμου και θα ψηφιστεί μέχρι την 30 Εβδόμου ή το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου. Το τρίτο νομοσχέδιο είναι διπλουργικό και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις διαφόρων Υπουργείων για την ενίσχυση της κυβερνησιμότητας στον ΟΤΑ, τις διορθωτικές παρεμβάσεις στους ποινικούς κώδικες, την κατάργηση του ασύλου βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια, την οργάνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις Υπουργείων με σκοπό την άμεση πρόοδηση του κυβερνητικού έργου. Θα κατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 29 Εβδόμου, θα εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή την Τρίτη 30 Εβδόμου και θα ψηφιστεί έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου. Αναφορικά με τις μειώσεις φόρων.
Η πρώτη άμεση μείωση φόρου είναι αυτή του ένφια, που θα τη δουν οι πολίτες στα καθαριστικά σημειώματα που θα λάβουν σε λίγες μέρες. Ισχυρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η μείωση του ένφια στις μισές περιουσίες που νομοθετούμε εμείς είναι ίδια με τη μείωση που είχαν εξαγγείλει εκείνοι. Δεν είναι έτσι. Πρόκειται ξανά για fake news. Και θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά παράδειγματα. Για μια ακίνητη περιουσία από 80 έως 100.000 ευρώ, η μείωση που κάνουμε εμείς με το νομοσχέδιο που σας είπα ότι θα εισαχθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος είναι 20%. Με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 17,05%. Για περιουσία από 100 έως 120.000 ευρώ, η μείωση που προτείνουμε είναι 20%, ενώ η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε σε μείωση 11,99%. Για περιουσία από 120 έως 140.000 ευρώ, η μείωση που γίνεται με τη δική μας πρόταση είναι 20% και με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόλις 8,23%. Για περιουσία από 140.000 έως 160.000 ευρώ, η μείωση που κάνουμε είναι της τάξης του 20%, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να περιοριζόταν στο 5,33%. Ενώ για περιουσία από 160 έως 180.000 ευρώ, η μείωση που κάνουμε είναι της τάξης επίσης του 20%, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να καταλήγει μόνο στο 3,01%. Άρα είναι σαφές ότι οι μειώσεις προτείνουμε εμείς για τη μεγάλη μάζα της μεσαίας τάξης είναι πολύ μεγαλύτερες. Συνεχίζω με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και τα επόμενα ταξίδια του. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία θα γίνει προγραμματισμός των δράσεων που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης καινοποίησης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της αξιοποίησης του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Αύριο στις 11.30 το πρωί, το Μέγαρο Μαξίμου ανοίγει τις πύλες του για 15 νέους μαθητές που θα το επισκεφθούν και θα συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό με την ευκαιρία της 45ης επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Θα έχει προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Υγείας στις 10.30 το πρωί για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Την 5η το πρωί στις 9.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Υπουργείο Τουρισμού και στη συνεχεία θα ακολουθήσουν συσκέψεις εργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρόοδο του έργου στο Ελληνικό. Σημειώνεται ότι οι τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις που ακόμη εκκρεμούν, δηλαδή για το Μητροπολιτικό Πάρκο, τις ζώνες πολεοδόμησης και τις ζώνες ανάπτυξης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Την Παρασκευή σε 9.30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναφορικά τώρα με τα ταξίδια του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Τηρώντας την παράδοση για συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους, το πρώτο ταξίδι του Πρωθυπουργού θα γίνει στην Κύπρο στις 29 και 30 Ιουλίου. Ακολουθεί το ταξίδι στο Βερολίνο στις 29 Αυγούστου. Έπεται μετάβαση στην Ολλανδία στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Ενώ προγραμματίζεται επίσκεψη στο Παρίσι μετά τις 20 Αυγούστου. Πριν κλείσω και δεχτώ τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα εκ μέρους της κυβέρνησης να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του κινηματογραφιστή Σταύρου Τσιόλη. Θα μας λείψει ο διεισδυτικός και βαθιά πολιτικός τρόπος που σχολίαζε τη μεταπολίτευση. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Βίκη Σαμαράνιους, 24-7. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στις προγραμματικές δεν ανέφερε συγκεκριμένα τι θα κάνει με το αφορολόγητο. Σας ρωτώ λοιπόν, θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση, τι θα γίνει με το αφορολόγητο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και ως πρωθυπουργός, έχει δεσμευθεί ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο. Αυτό που θα γίνει θα είναι να εισαχθεί στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος μια νέα φορολογική κλίμακα που θα ξεκινάει από το 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ και θα συνεχίζει η κλίμακα πολύ χαμηλότερη από αυτή που ήταν μέχρι και σήμερα. Παρακαλώ. Νότης Ανανιάδης από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναφορικά με την ενοποίηση του Αρχαιολογικού Μουσείου με το Πολυτεχνείο, έχει η κυβέρνηση συνεργαστεί, έχει συζητήσει το θέμα με την Πριτανία και ειδικότερα με την διοίκηση της Αρχαιολογικής Σχολής, που νομίζω ότι είναι η μόνη η οποία παραμένει και λειτουργεί εκεί και θέλει να παραμείνει. Η Αρχιτεκτονική Σχολή θα παραμείνει στον χώρο του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, εκεί που ήταν μέχρι και σήμερα, και έχουν υπάρξει τηλεφωνικές επικοινωνίες για αυτό με τον Υπουργό Επικρατείας, κύριο Γεραπετρίτη, και με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, με την Πριτανία. Παρακαλώ. Ελένη Ευαγγελοδήμα από την Εφημερίδα Τα Νέα. Πέρα από την πρώτη μείωση στον ένφια και τις 120 δόσεις, περιμένουμε και το δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο. Εκεί θα έχουμε εκπλήξεις και τι θα περιλαμβάνει. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ακολουθήσει μετά από αυτό το πρώτο, όπως είπαμε, με τις κατεπήγουσες διατάξεις, θα περιλαμβάνονται όλη η μείωση στην κλίμακα των φυσικών προσώπων, το 9% που σας είπα για τον εισαγωγικό συντελεστή μέχρι 10.000, η μείωση
του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28 στο 24% τον πρώτο χρόνο και σε 20% στο δεύτερο χρόνο, η μείωση του φόρου μερισμάτων από το 10% στο 5%, οι παρεμβάσεις που έχουμε να κάνουμε για τα φορολογικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων στην ακίνητη περιουσία, όπως ξέρετε έχουμε δεσμευθεί για έκπτωση φόρου ίση με 40% για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων και μια σειρά από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικαιροποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος τα τελευταία 6 χρόνια. Κύριε Εκπρόσωπε, για τις ασφαλιστικές εισφορές πότε θα ξεκινήσουν οι μειώσεις? Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός και θα συνδυαστεί αυτό με την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στο ασφαλιστικό? Έχουμε πει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ένας νόμος ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και στις παροχές και στις εισφορές. Έχουμε δεσμευτεί για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 15% για τις εισφορές κύριας σύνταξης στο βάθος τετραετίας. Θα εισαχθεί με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα γίνει αργότερα μέσα στη διάρκεια του έτους. Παρακαλώ. Κώστας Παπαγλεμίτζος από τα Παραπολιτικά. Να σας ρωτήσω το εξής. Πριν από ένα διάστημα, ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος είχε αμφισβητήσει το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του παντογενούς πλεονάσματος 3,5% για φέτος, λέγοντας ότι πάμε για 2,9% όπως βαίνουν τα πράγματα. Οι θεσμοί επίσης έχουν εκφράσει κάποιες αμφιβολίες. Τώρα με τα μέτρα που παίρνετε επιπλέον, όπως η μείωση του ΕΝΕΦΙΑ από φέτος, μπορείτε να διασφαλίσετε και με ποιο τρόπο ότι ο στόχος του παντογενούς πλεονάσματος για φέτος θα επιτευχθεί? Όπως ξέρετε, πιστεύουμε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει μια πολιτική υπερφορολόγησης. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια συστηματική εκτέλεση πάνω από το στόχο του 3,5% τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς αυτό δεν σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε. Άρα, ό,τι συνδέεται με την υπερφορολόγηση φεύγει. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση και των δανειστών, η οποία είχε δημοσιευθεί πριν από τις ευρωεκλογές, όπως θυμάστε, υπήρχε αναφορά ότι υπάρχει μια συστηματική υποεκτέλεση και των δαπανών. Όπως θα είδατε στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας και ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Κυλακάκης τόνισαν ότι μέσα από τις επισκοπήσεις δαπανών και τη συνεργασία με όλα τα Υπουργεία θα υπάρξει προσαρμογή της εκτέλεσης δαπανών στο πραγματικό τους επίπεδο. Άρα, αυτές είναι δύο βασικές πηγές που μας διαφοροποιούν όσον αφορά τις εκτιμήσεις των δανειστών και της Τράπεζας Ελλάδος, όπως είπατε και πριν. Επίσης, μην παραγνωρίζει κανείς και νομίζω το βλέπει σιγά-σιγά ο κάθε επενδυτής, αλλά και ο κάθε ασχολούμενος με τα δημόσια οικονομικά, ότι η οικονομία το τελευταίο διάστημα πηγαίνει αρκετά καλύτερα, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται αυτό στην εμπιστοσύνη η οποία αποκαθίσταται τόσο για την αγορά ομολόγων με την πολύ μικρή μείωση, που την πολύ μεγάλη μείωση του επιτοκίου με το οποίο δανείζει το ελληνικό δημόσιο, απόδειξη το ιστορικά χαμηλό επιτόκιο με το οποίο άντλησε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ πριν από λίγες μέρες με την έκδοση 7 ετούς ομολόγου το ελληνικό δημόσιο, αλλά και την πορεία στη χρηματαγορά και συγκεκριμένα στο χρηματιστήριο. Λέμε λοιπόν ότι όσοι έβλεπαν δημοσιονομικό κενό το προηγούμενο διάστημα, έβλεπαν μια φωτογραφία του χθες. Εμείς γυρίζουμε σελίδα και με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και με τα μέτρα που σας είπα πριν και τις παρεμβάσεις που κάνουμε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε ισχυρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και δεν θα υπάρξει κανένα δημοσιονομικό κενό το 2019. Παρακαλώ. Στο ίδιο, κύριε εκπρόσωπε, συνεχίζοντας, για το 2020, όταν και θα έχει τεθεί σε ισχύ το μεγαλύτερο πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων της κυβέρνησης, ως προς το δημοσιονομικό κενό, θα είμαστε εντάξει? Να επαναλάβω ίσως με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το εξής. Από το 2019 μέχρι το 2023 προβλεπόταν στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής που ψηφίστηκε πέρσι τον Ιούνιο. Μία υπεραπόδοση, λέγει η κυβέρνηση, υπερφορολόγηση λέμε εμείς, της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2022. Αυτό το καταργούμε με τη μείωση των φόρων και των εισφορών. Αυτό είναι μία πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος μας. Η άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι η μείωση δαπανών της τάξης του 1,5 δισεκατομμύριου ευρώ περίπου, η οποία προέρχεται από την επισκόπηση δαπανών που είπα πριν, τη μείωση των οροφών δαπανών των Υπουργείων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και από την υψηλότερη ανάπτυξη που πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να φέρουμε με το δικό μας σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων. Και για να δώσω μια τάξη μεγέθους, πρέπει να ξέρετε ότι 1 ευρώ αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος οδηγεί σε 50 λεπτά αύξηση των δημοσίων έσοδων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με αυτό το πλαίσιο των παρεμβάσεων δεν θα υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κενό το 2019 και γι' αυτό εργαζόμαστε σε συνεργασία με τους εταίρους μας, αλλά και για το 2019 και το 2020 εννοούσα. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τους εταίρους μας και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δείτε να συζητείτε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μαζί τους. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, με αφορμή την περιστολή δαπανών, την οποία λέτε, η περιστολή δαπανών αυτή, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι μπορεί να αφορά και κάποιες κοινωνικές παροχές, όπως τα επιδόματα. Τι σχεδιάζετε να κάνετε με τα επιδόματα, θα κόψετε κάποια από αυτά? Έχουμε πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις ότι δεν κόβεται κανένα κοινωνικό επίδομα. Άλλωστε, ποια κοινωνικά επιδόματα να κόψουμε? Αυτά που εμείς θεσπίσαμε. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι κάτι το οποίο εμείς ξεκινήσαμε και το σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για 2 χρόνια. Τι να κόψουμε, το επίδομα που αφορά τις οικογένειες, την ενίσχυση από το πρώτο παιδί? Μα εμείς το κάναμε το 2013-2014. Και ψηφίσαμε την τελευταία διάταξη που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για να τελειώνει αυτό το ζήτημα, επαναλαμβάνω ξεκάθαρα ότι δεν θα κοπεί κανένα κοινωνικό επίδομα. Και προς επίρρωση αυτών, έχω μπροστά μου μία λίστα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, η οποία λέει ότι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα καταβληθεί κανονικά στις 26 εβδόμου και θα αφορά ένα ποσό 54,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το επίδομα στέγασης θα καταβληθεί στις 25 εβδόμου με ένα ποσό 32,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι ανασφάλιστοι υπερηλίκες θα λάβουν αυτό που πρέπει να λάβουν στις 26 εβδόμου ένα ποσό 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Το επίδομα ανασφάλιστων, τη στεγαστική συνδρομή στις 25 εβδόμου θα καταβληθεί ένα ύψος 371.000 ευρώ. Το επίδομα των ομογενών επίσης 25 εβδόμου 305.000 ευρώ. Τα αναπηρικά επιδόματα στις 25 εβδόμου 63 εκατομμύρια ευρώ. Το επίδομα παιδιού 176 εκατομμύρια ευρώ την ίδια μέρα. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι σήμερα έπαιρναν κοινωνικά επιδόματα, θα εξακολουθούσαν να τα λαμβάνουν με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός σας εγκάλεσε για το ζήτημα της 13ης σύνταξης, επειδή αναφέρεστε στα επιδόματα. Θα διατηρηθεί αυτό που η προηγούμενη κυβέρνηση αποκαλούσε 13η σύνταξη? Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τους Έλληνες. Το είπαμε και προεκλογικά και μετεκλογικά. Αυτό που δόθηκε δεν ήταν 13η σύνταξη. Ήταν ένα προεκλογικό επίδομα, ένα επίδομα ευρωκάλπης. Γι' αυτό και εμείς ποτέ δεν το βαφτίσαμε 13η σύνταξη. Δεσμευτήκαμε όμως ότι το ποσό αυτό θα εξακολουθεί να χορηγείται και το 2020 ως ένας μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Χρυσοβέργης από το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χτες το μεσημέρι, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Τσαβούσογλου, σε μια συνέντευξη τύπου, δήλωσε ότι η Τουρκία έχει αναστείλει την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, διότι αυτή η κοινή δήλωση έπρεπε να πάει πακέτο με την επέκταση της βίζας προς τους Τούρκους πολίτες και αυτό δεν έχει συμβεί. Θα ήθελα να πείτε πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το θέμα η κυβέρνηση. Αυτό από τον ορισμό του, όπως το δηλώσατε, είναι ένα ευρύτερο θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και όχι μόνο διμερές ζήτημα της Ελλάδας με την Τουρκία. Και θα σας απαντήσουμε σύντομα, όταν αυτό είναι σαφές. Παρακαλώ. Ειρήνη Μπέλα από Βραδινή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, στο πρώτο ταξίδι στη Γερμανία, ο Πρωθυπουργός τι θα επιδιώξει? Θα συζητήσει για τα πρωτογενή πλεονάσματα? Και στο Παρίσι επίσης, ποιος θα είναι ο σκοπός της επίσκεψης? Σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ο σκοπός είναι διτός. Πρώτον, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική δημοκρατία και σε σχέση με τις προτεραιότητες και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο το οποίο έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το μεταρρυθμιστικό σχέδιο είναι σε γνώση και των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτεύουσεων και των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών και των δανειστών μας. Επομένως, οι πτυχές αυτού του προγράμματος είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί σε αυτές τις συναντήσεις. Επαναλαμβάνω, κορυφαίο ζήτημα για μας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Προχωρούμε το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη και συζητούμε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδας και των δανειστών. Παρακαλώ. Επειδή έχετε εμπειρία και στο Γενικό Λογιστήριο και στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτός ο ιρανικός λογαριασμός που είχε 37 εκατομμύρια ευρώ και ήταν για τους σεισμόπληκτους. Επιμένω σε αυτό και είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν είχε αξιοποιηθεί και τα τελευταία 6 εκατομμύρια δόθηκαν τις τελευταίες μέρες. Εμφάνιζε διαχειριστικά προβλήματα και αποφασίσετε τη διαχείριση, την αλλαγή του καθεστώτος του λογαριασμού αυτού? Γιατί ήταν επικεφαλής ο πρόεδρος της Βουλής, ήταν υπουργός οικονομικός. Εμφάνιζε κάποια διαχειριστικά προβλήματα ο λογαριασμός? Δεν θα το χαρακτήριζα διαχειριστικά, γιατί αυτό παραπέμπει σε άλλα ζητήματα διαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Θα έλεγα ότι υπήρχαν τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα όσον αφορά την αξιοποίηση των χρημάτων που δόθηκαν από τους συμπολίτες μας για την ανακούφιση των πυρόπληκτων. Εμείς προχωρούμε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Είναι ο ορισμός της ανάγκης έκδοσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου η αντιμετώπιση τόσο επιγουσών καταστάσεων, πόσο μάλλον όταν έχουν καθυστερήσει εδώ και ένα έτος. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, για το ελληνικό υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα? Πότε δηλαδή θα ξεκινήσει το έργο?
Ήδη σας ανέφερα ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των τριών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Αυτό είναι το άμεσα αναγκαίο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να προχωρήσει και να ξεμπλοκάρει το έργο. Θα ήθελα να μου ξανακάνετε την ερώτηση όταν θα έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Σας είπα ήδη ότι υπάρχει προγραμματισμένη σύσκεψη του Πρωθυπουργού γι' αυτό. Παρακαλώ. Τις επόμενες ημέρες φαίνεται την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Οι πρώτες αντιδράσεις σας ανησυχούν, το σκέφτεστε και πώς θα τις διαχειριστείτε? Είναι από τα βασικά ζητήματα για τα οποία έλαβε εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προχωρήσει η κατάργηση του Ασύλου Βίας και Ανομίας και σας είπα ότι ήδη είναι προγραμματισμένο να εισαχθεί στο Διευπουργικό Νομοσχέδιο στο τέλος της εβδομάδας. Άρα, εμείς προχωράμε και φυσικά ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσουμε να συνομιλούμε με όλους τους εμπλεκόμενους για οποιοδήποτε θέμα. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.